των κοινών μας προβλημάτων. Δήμαρχε, πραγματικά είχαμε η προσπάθεια και εκείνη την περίοδο, αλλά και τώρα από μια διαφορετική σκοπιά πλέον που γνωριζόμαστε, είναι η επίλυση των προβλημάτων. Και για την επίλυση των προβλημάτων πρέπει να βάζεις ώρες-ώρες στην άκρη ιδεολογικές αγκυλώσεις, διαφορές και διάφορα τέτοια ζητήματα. Εμείς τότε, η συνεργασία η οποία είχαμε ως δήμαρχος τότε, εσείς και ως ειδικός γραμματέας κοινοτικών ευρωπαϊκών πόρων, ήταν ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο. Ήταν στο πλαίσιο της συνεργασίας όπως πρέπει να έχει ο άνθρωπος που ασχολείται με την επίλυση προβλημάτων του κράτους και τις διαπραγμάτευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την τοπική αυτοδιοίκηση που γνωρίζει καλύτερα από όλους το τι χρειάζεται ο κάθε τόπος. Και βεβαίως ακούς την τοπική αυτοδιοίκηση και δεν νομίζεις ότι τα ξέρεις όλα. Αυτή είναι η δική μου θεώρηση και συνεννόηση, συνεργασία σε όλα τα επίπεδα για να μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα που έχει σήμερα ο τόπος, γιατί αλλιώς θα βουλιάξει η χώρα. Εύχομαι να έχετε καλή επιτυχία και στο κόμμα σας και στα πλαίσια του ευρύτερου χώρου που παλεύετε. Είναι ένας χώρος ο οποίος είναι αναγκαίος για την ευστάθεια του πολιτικού συστήματος στην Ελλάδα. Νομίζω ότι το μέλλον υπό προϋποθέσεις μπορεί να είναι λαμπρό για τον συγκεκριμένο χώρο. Εμείς ως αυτοδιοίκηση, η δουλειά μας είναι να έχουμε ανοιχτές τις πόρτες σε όλα τα ρεύματα, σε όλες τις πολίτες. Δεν είναι εδώ κομματικό γραφείο κανενός. Είναι χώρος των πολιτών και της ισότιμης αντιμετώπισης όλων των κομματικών σχηματισμών. Διαφορετικά θα είχαμε αποτύχει. Έτσι ακριβώς και να σας πω ότι ο δικός μας χώρος θεωρεί ότι η αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι κομματικά χειραφετημένη. Θεωρούμε πραγματικά ότι θα πρέπει να μπορεί και να επιτελεί. Βεβαίως τα κόμματα έχουν τη θέση τους και την άποψή τους κάθε φορά, αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, αλλά ασκεί το ρόλο της στο πλαίσιο αυτό έτσι ακριβώς όπως το αναφέρατε. Ασκεί το ρόλο της κάθε φορά το οποίο χρειάζεται. Τα κόμματα κάνουν τη δική τους δουλειά στο Κοινοβούλιο. Εμείς και ως Δημοκρατική Αριστερά και ως Δημοκρατική Συμπαράταξη που βρισκόμαστε και σήμερα εδώ πέρα, έχουμε ως βασικό ρόλο την ανασυγκρότηση της δικής μας ευρύτερης προοδευτικής παράταξης. Και γι' αυτό το λόγο, εντός του 2016, προχωρούμε σε όλες τις διαδικασίες με το στόχο να έχουμε μια ισχυρή προοδευτική παράταξη απέναντι σε κάθε είδους λαϊκισμού που υπάρχει το τελευταίο χρονικό διάστημα και αναβιώνει ξανά στη χώρα μας. Καλή επιτυχία να έχετε, κύριε Θεοχρόπουλε, για έναν χώρο που είναι αναγκαίος πολιτικά να είναι δυνατός, να είναι εύρωστος για το γενικότερο καλό του πολιτικού μας συστήματος. Χαίρομαι για το γεγονός ότι συμπίπτουν πολλών Ελλήνων οι απόψεις για την πορεία της χώρας στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ευρωπαϊκών θεσμών. Η πόλη μας εδώ και η περιοχή μας, το ξέρετε άλλωστε, αντιμετωπίζει δυσκολίες λόγω της οικονομικής κρίσης. Υπάρχει όμως αισιοδοξία. Τα πράγματα είναι σχετικά καλύτερα εδώ σε σχέση με άλλες περιοχές. Υπάρχει ένα μίνιμουμ ενότητας σε αυτοδιοικητικό επίπεδο. Στα μεγάλα ζητήματα συγκλίνουν οι απόψεις μας και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την πόλη και για την περιοχή. Ιδιαίτερα για την Καλαμάτα, ο εθνικός αυτοκινητόδρομος, η πορεία του αεροδρομίου από μηδέν φύσης προς το τέλο συνδέεται πλέον με 25 πόλεις, η τουριστική αναβάθμιση της περιοχής, τα προϊόντα μας εδώ, τα οποία είναι και ονομαστά και έχουν μια σχετικά καλή πορεία δεδομένων των συνθηκών τα τελευταία χρόνια, δημιουργούν ένα αισιόδοξο περιβάλλον. Μαζί με το γεγονός ότι η Καλαμάτα, παρότι είναι η τελευταία πόλη γεωγραφικά του κορμού της Ελλάδος, αρχίζει να λειτουργεί ως κέντρο μιας ευρύτερης περιοχής περίπου 300-400.000 ανθρώπων. Τόσοι απέχουν μία ώρα από την Καλαμάτα με τους αυτοκινητόδρομους και φαίνεται σιγά σιγά να μετεξελίσσεται σε ένα κέντρο οικονομικό και πολιτιστικό μιας ευρύτερης περιοχής. Είμαστε στην τελική φάση και διεκδικούμε να είμαστε πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2021. Μαζί με την Ελευσίνα και τη Ρόδο, που είναι οι πόλεις οι οποίες πέρασαν στην τελική φάση. Κάνουμε έναν αγώνα πολύ σοβαρό γι' αυτό. Πολλά πράγματα δεν φαίνονται και δεν πρέπει να φαίνονται, διότι υπάρχει και ανταγωνισμός μεταξύ των αδερφών και αδερφών. Έχουμε όμως κάθε ελπίδα να πιστεύουμε ότι θα κόψουμε πρώτη το νήμα και να μας έχετε υπόψη σας. Προφανώς καταλαβαίνουμε ότι εσείς έχετε πανελλήνια αναφορά, μιλάτε στην Ελλάδα και πρέπει να μας έχετε όλους ίσα και το καταλαβαίνουμε. Αλλά αυτή η πόλη τυπικά εκφράζει κάθε μεσαία ελληνική πόλη, 30 περίπου πόλεις, εκφράζουμε τον αγώνα όλων αυτών των πόλεων να ανοίξουν ένα βηματισμό προς την Ευρώπη, να έχουν τις ευκαιρίες τους, να έχουν τις δυνατότητές τους και γι' αυτό χρειαζόμαστε συνδρομή
και βοήθεια από παντού. Έστω και αν αυτό δεν εκφράζεται, γιατί δεν μπορεί να εκφραστεί. Να έχετε καλή δύναμη σε ό,τι κάνετε. Εγώ θυμάμαι πάντα έναν ευγενικό άνθρωπο, επαρκέστατο σε γνώσεις, που κυριαρχεί το από το πάθος της προσφοράς. Δεν μας είπατε ποτέ, δεν είχατε ποτέ μια συμπεριφορά του τύπου αδειάστε την καρέκλα να έρθει ο επόμενος. Πηγαίναμε στο γραφείο, καθόμαστε, όση ώρα θέλαμε, μας φιλοξενούσε και προσπαθούσε να λύσει προβλήματα ή σήκωνε το τηλέφωνο και μας ενημέρωνε, κάντε αυτό, κάντε το άλλο, υπογράψτε αυτό, προχωρήστε γρήγορα τα χαρτιά, μία αγωνία για να υπηρετηθεί το καλό του τόπου. Γι' αυτό μέσα από την καρδιά μου σας εύχομαι να έχετε καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνετε σε πολιτικό επίπεδο και εγώ έχω συνείδηση ότι ο συγκεκριμένος χώρος όσο πιο εύρωστος είναι τόσο καλύτερα για το πολιτικό μας σύστημα και για την αστάθεια. Είναι έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ και κάθε επιτυχία στην Καλαμάτα και σε ό,τι αυτή τη στιγμή έχει αναλάβει γιατί έχει όλες τις δυνατότητες πολιτιστικές στον αγροτικό τομέα για την παραγωγική ανασυγκρότηση, στον τουρισμό, όλα αυτά που μπορούμε να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση. Λοιπόν, εδώ να σας δώσω τον ταξιδιωτικό οδηγό της πόλης μας, ο οποίος είναι συνταγμένος από εμάς και έχει εκδοθεί από τον Explorer. Με τη συνδρομή και του Δήμου Καλαμάτας εκδόθηκε αυτό το βιβλίο, Καλαμάτα 1930-1940, που δείχνει την πορεία αυτής της πόλης. Το 1821 που απελευθερώθηκε ήταν που ξεκίνησε, από εδώ ξεκίνησε ο αγώνας, ένα χωριό μερικών εκατοντάδων κατοίκων και σήμερα διεκδικεί 200 χρόνια μετά την έναρξη της Επανάστασης να είναι η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Εμείς εδώ το θεωρούμε ότι θα είναι το καλύτερο